φαίνεται να προσγειώνει και τώρα ο Φάτιον τον θα το κολλήσει πάνω στο κλουβί. Διπλά, Άντερχουκ ο Σούρης. Σε φέρει, φαίνεται σαν να το κρατάει σε κεφαλοκλείδωμα. Εκτυπήματα. Στα φρύδια. Σε φέρει. Σούρης κρατάει τα διπλά, Άντερχουκ. Παρ' όλα αυτά τον ελέγχει πολύ καλά πάνω στο κλουβί ο Σεφέρη. Με πολλή πίεση προσπαθεί να πει συνέχεια. Δεν ξέρω αν κάνει ζημιά όμως με αυτά τα χτυπήματα, Αντρέα. Δεν νομίζω να κάνει ζημιά, Αλέξη. Περισσότερο το κουράζει, θεωρώ. Βάζει πολύ καλά το σώμα του και είναι και δυνατό παιδί ο Σεφέρη. Ο Σούρης δεν προσπαθεί να αλλάξει η κατάσταση. Τώρα δούμε, έχει μια ευκαιρία για να βγει στην πλάτη. Σεφέρη θα στοχίσει με αυτό το γόνατο. Παρατηρήσει από τον διαιτητή για ποιο σε φέρει πια στο πλέγμα. Να υπενθυμίσουμε ότι οι αεραστεχνικοί κανόνες, η μόνη διαφορά που έχουν από τους επαγγελματικούς είναι ότι μπαίνει η επικαλαμίδα, αυτή η λεπτή επικαλαμίδα. Το γάντι είναι λίγο πιο μεγάλο, είναι στα 7 ως αντί για τα 4. Απαγορεύονται οι αγωνιές και οι αγώνες είναι 3 γύροι των 3 λεπτών ο καθένας. Ο Σουρής πρέπει κάτι να κάνει για να φύγει από αυτή τη θέση. Φαίνεται σαν να κρατιέται, αλλά δεν προσπαθεί πολύ. Τώρα θα προσπαθήσει να τον γυρίσει. Ο Σεφέρη με ένα κεφαλοκλείδωμα. Σουρίς το κρατάει για δικό του πλεονέκτημα. Θα τον κολλήσει τώρα του Σεφέρη στο κλουβί. Τώρα ο Σουρίς τοποθετεί πολύ ωραία το σώμα του. Κούτολ ευθεία μπροστά μέσα στο λαιμό του Σεφέρη. Έχει τα Άντερχουκ, αλλά δεν τον βλέπω να προσπαθεί για κάτι. Πολύ ωραίο γόνατο του Σεφέρη στο στάθος. Στήθος. Και να πηδήξει για την κιλοτίνα ο Σεφέρη. Να δούμε αν μπορεί να τελειώσει εδώ πέρα. Δεν φαίνεται να είναι βαθιά ο λαιμός. Συν ότι έχει πιάσει και το ένα χέρι μαζί. Σουρίς είναι σχεδόν έξω. Ο Σεφέρης φύγεται πολύ. Μπορεί να κουράσει τα χέρια του Αλέξη. Μπορεί να κουραστεί μόνος του. Και θα τον επηρεάσει αργότερα στην πορεία του. Δεν φαίνεται να κινδυνεύει ο Σουρίς. Όμως επίσης και δεν φαίνεται και να προσπαθεί να πανικοβάλλεται και πάρα πολύ. Μάλλον αισθάνεται ότι είναι πολύ ασφαλής αυτή τη θέση. Τώρα με κάποια χτυπήματα έτσι απλώς για να κουράσει λίγο παραπάνω τον Σεφέρη. Σεφέρη θα προσπαθήσει πάλι να ξανασφίξει την κιλοτίνα, αλλά νομίζω ότι δεν είναι αρκετά μέσα για να το τελειώσει. Δεν ξέρω αν έχει νόημα αυτή τη στιγμή να προσπαθεί να τελειώσει την υποταγή. 5 δευτερόλεπτα ακόμα για το γύρο. Τέλος του πρώτου γύρου. Να δούμε, πολύ σφίξιμο στο πρώτο γύρο και από τους δύο. Και πάνω στο κλουβί και στο έδαφος να φτάσανε με την κιλοτίνα. Να δούμε αν θα κουράσει αυτό το παιχνίδι ένα από τους δύο παραπάνω. Σίγουρα ο Σεφέρη νομίζω σφίχτηκε πολύ περισσότερο από τον Σούρη. Και δεξιά κλούτσια στο σώμα. Σεφέρη όμως κρατάει χέρια του χαμηλά. Τώρα ο Σουρίς επιτίθεται. Δύο πολύ ωραία χτυπήματα. Και άλλες κλωτσίες από τον Σεφέρη. Ο Σεφέρη με χαμηλά τα χέρια του. Λες να κουράσει και είναι θέμα κούρασης ή είναι θέμα στάσης. Δεν ξέρω, θα δείξει. Ο Σουρίς πάντως πλησίασε πολύ κοντά με τα δύο του χτυπήματα. Προσγείωσε νομίζω κατευθείαν στο στόχο. Σεφέρη τώρα κρατάει το χέρι και το κεφάλι. Να δούμε αν θα δοκιμάσει να φέρει τον αντίπαλό του κάτω στο έδαφος. Σούρης περνάει σε over-under. Γόνατο από το Σούρη στα πλευρά. Ωραίο γόνατο για το Σεφέρη. Και άλλο ένα γόνατο από το Σεφέρη. Τώρα ο Σεφέρη θα δοκιμάσει να τον περιστρέψει, αλλά απλώς τον ξεκολλάει από το κλουβί για να τον επαναφέρει πάλι εκεί. Ακούγεται πεντακάθαρα σε όλο το γήπεδο η γωνία του Σεφέρη. Του λέει δεξί γόνατο στο πόδι. Ο Σεφέρη μπορεί να πάρει παρατήρηση να συνεχίσει να κρατάει το πλέγμα. Ναι, έχει πάρει ήδη πάρα πολλές παρατηρήσεις για να το αφήσει γιατί κρατιέται. Πολύ ωραία γόνατα από το Σεφέρη κατευθείαν στο σώμα. Θα κρατήσει το Σούρη χαμηλά. Σούρης δεν δείχνει να πανικοβάλλεται. Θα δοκιμάσει να βγει για την πλάτη. Θα μείνει τελικά πάλι πίσω. Και άλλο γόνατο από το Σεφέρη.
Ο Σούρης δεν φαίνεται να προβληματίζεται από τα γόνατα του Σεφέρη, ούτε από τα χτυπήματα που έχει δεχτεί μέχρι τώρα, αλλά δεν κάνει αρκετά έτσι ώστε να μπορέσει να πάρει πόντους. Ακριβώς. Φαίνεται πολύ ψύχρεμος. Παρόλα αυτά, είναι μία μάχη όπως Σεφέρη, είναι πιο δραστήριο σίγουρα. Στα μάτια των κριτών αυτό μοιάζει μια αρκετά μονόπλευρη μάχη μεταξύ δύο αθλητών όπου ο ένας κινείται συνέχεια. Και ένα χτύπημα μπορεί να μην είναι δυνατό, αλλά σίγουρα θα σκοράρει. Σίγουρα είναι καλύτερο από το κανένα χτύπημα. Ακριβώς. Τώρα ο Σούρης, βλέπουμε δύο γόνατα από το Σούρη. Πολύ ωραίο γόνατο από το Σούρη. Σε φέρει ακόμα. Τον κολλάει στο κλουβί. Εκτός από τις σύντομες στιγμές στις αρχές των γύρων, αυτή είναι η εικόνα που έχουμε. Πολύ ωραίο takedown. Πολύ ωραίο takedown από το Σούρη. Ο Τρίπ παίρνει, προσπαθεί να πάρει την πλάτη. Θα πάει να δούμε. Έχει μια ευκαιρία για άρμπαρ εκεί πέρα ο Σούρης, αλλά μάλλον όχι. Σε φέρει μέσα στην guard. Σούρης θα επικεντρωθεί στο χέρι. Τέλος του δεύτερου γύρου. Ο Σούρης έκανε μια πάρα πολύ ωραία κίνηση, ήταν όμως λίγο αργά για να μπορέσει να το ολοκληρώσει. Είχε καλές ευκαιρίες για άρμπαρ. Φάνηκε σαν να ήταν κάτι το οποίο θα μπορούσε να το είχε στήσει καλά, εάν είχε λίγο χρόνο ακόμα. Για να δούμε αν θα καταλήξουμε και πάλι στο πλέγμα, Αλέξη. Και low kick πάλι από το Σεφέρη. Πάλι ο Σούρης πλησιάζει. Σεφέρη κρατάει από πάνω. Ο Σούρης θα έπρεπε να κρατήσει την απόσταση σε αυτό το σημείο. Κάθε φορά που έρχεται κοντά, καταλήγουμε στο ίδιο σκηνικό. Και σίγουρα αυτό το σκηνικό δεν δουλεύει για αυτόν επίσης του σκόρ αυτή τη στιγμή. Ακριβώς. Και είναι μια πολύ δύσκολη θέση όταν έχει τον αντίπαλο πίσω από το κεφάλι σου και από πάνω να σε καπακώνει με το σώμα του. Είναι πολύ δύσκολο να κάνεις οτιδήποτε. Και άλλα γόνατα συνεχόμενα από το Σεφέρη. Ωπ, ένα γόνατο όμως θα το πιάσει ο Σούρης. Να δούμε αν θα μπορέσει να το γυρίσει σε takedown. Σεφέρη προσπαθεί να το κρατήσει μακριά με τα χέρια του. Ο Σεφέρη χρησιμοποιεί πάρα πολύ δύναμη. Τώρα θα ποστάρει πάνω στο κεφάλι του για να το ξανακρατήσει χαμηλά. Σούρης εγκαταλείπει την προσπάθεια να κρατήσει το πόδι. Θα ανέβει με διπλά underhook. Ο Σούρης έχει συνέχεια πολύ καλές θέσεις με τα χέρια του. Του δίνονται συνέχεια οι ευκαιρίες για τα διπλά underhook. Να δούμε όμως, δεν το εκμεταλλεύεται. Ο Σεφέρη θεωρώ ότι δείχνει τις καταβολές από το Muay Thai. Κάθε φορά που βρίσκονται στο clinch, ενστικτοδός πιθανότητα, φέρνει τα χέρια του κοντά στο κεφάλι του αντιπάλου του. Ακριβώς. Το οποίο είναι πολύ καλό γιατί του δίνει την ευκαιρία και για τα γόνατα που ρίχνει, αλλά και για να σταματάει τα takedowns. Ξανά ο Σούρης επιχειρεί άλλο ένα γόνατο. Παρ' όλα αυτά, 30 δευτερόλεπτα ακόμα για το τέλος του αγώνα. Σούρης φαίνεται να περνάει το αριστερό του πόδι μέσα. Γόνατο για το Σούρη. Νομίζω δεν έχουμε ξαναδεί τόσα πολλά γόνατα σε αγώνα. Ναι. Για να δούμε. 8 δευτερόλεπτα ακόμα για τον αγώνα. Η απόσταση θα ανοίξει. Σεφέρη επιτίθεται ξανά στην κλίνηση με το γόνατο. Και τέλος του αγώνα. Νομίζω ήταν καθαρή επικράτηση του Σεφέρη. Και έτσι νομίζω. Ήταν σε πολύ καλύτερες θέσεις. Είχε πολλά περισσότερα χτυπήματα. Ίσως η ζημιά δεν ήταν αρκετή, αλλά δεν είδαμε αρκετή ζημιά από κανένα από τους δύο. Οπότε πρέπει κατευθείαν να περάσουμε στο ποιος είχε την καλύτερη θέση για την περισσότερη διάρκεια μέσα στον αγώνα. Να περάσουμε στην επίσημη ανακοίνωση.
Ο Αντριάνο Σεφέρε που μου κάνει μεγάλη εντύπωση έχει πολύ κοινό για πρώτο του αγώνα. Νομίζω πολύ λίγες φορές έχουμε δει τόσο πολύ κοινό. Εντός παδιασμού είναι επίσης όντως. Εδώ πέρα όλοι μαζί, οι προπονητές από τους δύο γόνους.